Έργα πνοής αποτελούν οι σωστές αθλητικές υποδομές, καθώς συμβάλλουν καθοριστικά στην άνθηση του αθλητισμού για τις τοπικές κοινωνίες, αλλά και στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού, κυρίως σε περιοχές με μεγάλη τουριστική ανάπτυξη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Δήμος Αγίου Νικολάου, ο οποίος με τη στήριξη της περιφέρειας Κρήτης αποκτά τη δεύτερη αθλητική του εγκατάσταση με το γήπεδο της Αμμούδας. Ένα σχεδιασμό που κάναμε με τον Δήμαρχο, τον Αντώνη Ζερβό του Αγίου Νικολάου, βρίσκει την υλοποίησή του. Είναι η δεύτερη αθλητική εγκατάσταση που γίνεται στο Δήμο Αγίου Νικολάου με το γήπεδο της Αμμούδας. Όπως θέλουμε όλοι να προγραμματίσουμε, είναι ο αθλητικός τουρισμός. Άρα, αν δεν φτιάξουμε τις υποδομές και αν δεν έχουμε τη συνεργασία, ειδικά με τουριστικούς δήμους, δεν μπορούμε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Σήμερα υπογράφει στην Περιφέρεια Κρήτης η προγραμματική σύμβαση για τοποθέτηση συνθετικού χλωοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαιρού Αμμούδας με προϋπολογισμό 247.500 ευρώ. Εκτός από την ενίσχυση και προώθηση του αθλητισμού, το έργο θα συμβάλλει στην εξοικονόμηση υδάτινων πόρων, καθώς στη χρήση και συντήρηση του γηπέδου χωρίς τη χρήση φυτοφαρμάκων. Στο γήπεδο έχουν γίνει ήδη οι εργασίες υπόβασης και υπολείπονται κάποιες εργασίες όπως το στρώσιμο, η κλίση κλπ. Ώστε να μπορέσει να υποδεχθεί τον συνθετικό χλωοτάπητα πάνω σε σταθερή επιφάνεια. Σήμερα είχα την τύχη να υπογράψω τη δεύτερη σύμβαση διαμόρφωση αθλητικών χώρων στο Δήμο Αγίου Νικολάου με τον Περιφερειάρχη. Είναι το γήπεδο της Αμμούδας, ένα γήπεδο κανονικών διαστάσεων, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 250.000. Είναι το δεύτερο, όπως είπα, μετά το γήπεδο του Κρούστα που έγινε πέρυσι. Από τη στιγμή που τα παιδιά πηγαίνουν στον αθλητισμό, πρέπει να φτιάχνουμε τις αθλητικές υποδομές. Καλύτερα να φτιάξουμε αθλητικές υποδομές παρά ένα δρόμο, γιατί ξεφεύγουν από άλλες δραστηριότητες. Και βλέπετε ότι σε όλη την Κρήτη εμείς καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, παρά τις δυσκολίες των καιρών, παρά τα λίγα χρήματα που έχουμε, να κάνουμε παρεμβάσεις σε κάθε δήμο, ειδικά στις αθλητικές υποδομές. Τον επόμενο χρόνο, ο Δήμος Αγίου Νικολάου προγραμματίζει δημιουργία αντίστοιχου χώρου και στο Σύσι, όπου πρόσφατα ο Δήμος αγόρασε οικόπεδο 8,5 στρεμμάτων. Νομίζω ότι με την συμπλήρωση αυτών των υποδομών, με την αμέριστη συμπαράσταση της περιφέρειας, που δεν είναι μόνο εδώ, είναι σε όλα τα ζητήματα, στη Θέα κλπ. Και στα μεγάλα έργα, θεωρώ ότι σιγά σιγά θα δημιουργήσουμε αυτό που προσπαθούμε στο Δήμο, τις υποδομές για να μπορούμε να μπούμε στο κομμάτι που λέγεται αθλητικός τουρισμός.